Με τη σύλληψη και παραπομπή στο αυτόφορο των εκπροσώπων 5 οίκων Ευγύρια, συνοδεύτηκε η έφοδος της αστυνομίας σε κλειστές δομές στο Ηράκλειο μετά από επίγουσα εισαγγελική παραγγελία. Οι εισαγγελικές αρχές, με έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε τόσο στην αστυνομία όσο και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, στο οποίο περιλαμβάνεται λίστα με συγκεκριμένους οίκους Ευγύρια σε άμεση προτεραιότητα, ζήτησε τη διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων. Η εισαγγελική παραγγελία βασίζεται σε κάποιο είδους καταγγελία ή έχει προληπτικό χαρακτήρα? Έχει, εγώ θεωρώ, διαβάζοντάς την, ότι έχει προληπτικό χαρακτήρα. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάποια καταγγελία στην εισαγγελία, αλλά τουλάχιστον αυτό δεν αναφέρεται στο έγγραφο. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι να κάνουμε καθαρά για να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και υποχρέωση να κάνουμε. Αφορά σε συγκεκριμένες δομές ή όλες? Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει κάποιες συγκεκριμένες δομές, αλλά εμείς θα πάμε σε όλες προφανώς. Σαφώς προτεραιότητα είναι σε αυτούς που δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Οι πάντες ελέγχονται και πρέπει να ελέγχονται. Και αυτό γιατί σε βάρος τους υπάρχει ήδη απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας τους. Δεν έχουν εκδώσει είτε επανεκδώσει άδεια λειτουργίας, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι δομές έχουν αλλάξει τη δυναμική τους, φιλοξενώντας περισσότερους ηλικιωμένους, χωρίς όμως να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι δεν κινδυνεύει κάποιος στις κλειστές δομές, όχι μόνο στα γεγονότα, δεν είναι για όλες τις κλειστές δομές. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε από την εισαγγελία για να γίνουν έλεγχοι ξανά σε κάποια γεροκομεία για να δούμε την κατάσταση και κατά πόσο έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες νομιμοποίησης, όσα από αυτά δεν λειτουργούν νόμιμα. Για μεγάλο αριθμό δομών που εξακολουθούν να παρανομούν, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, προαναγγέλλοντας μπαράζ ελέγχων σε όλες τις δομές κλειστού χαρακτήρα. Στην ουσία κοιτάμε τα πάντα, ξεσκονίζουμε όλη την επιχείρηση και βλέπουμε αν πραγματικά δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να ανεβάσουμε το επίπεδο. Αυτό, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Οι συλλήψεις που έγιναν από τις αστυνομικές αρχές αφορούν στο κομμάτι της αδειοδότησης. Όμως οι έλεγχοι από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας θα είναι εξονυχιστικοί και θα αφορούν κάθε κομμάτι της λειτουργίας τους και της παροχής περίθαλψης στα άτομα που φιλοξενούν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τι είναι αυτό που προβλέπετε? Κοιτάξτε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρίως δύο πράγματα. Το ένα είναι η διακοπή λειτουργίας των δομών, όπως και όλων των επιχειρήσεων οι οποίες δεν λειτουργούν και από την λειτουργία τους εγκυμονούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, όπως και πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα, 60.000 ευρώ. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συμμορφωθούν άπαντες. Δεν γίνεται.